Δεν βρήκαμε καμία καινούρια συμπεριφορά, κάτι καινούριο. Δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο. Βεβαίως μεγάλα λόγια ότι εμείς τη ζωή τη βάζουμε πάνω απ' όλα. Εμείς δεν κολώνουμε και δεν θέλουμε να ακούμε τέτοια πράγματα που λέτε. Βεβαίως αυτά, γιατί από μεγάλα λόγια έχουμε χορτάσει, ξέρουμε κι εμείς. Οι πράξεις είναι που κρίνουνε και η πραγματική ζωή. Το να μου λες εμένα ότι εμένα με νοιάζει η ζωή, αλλά και λάτε να συζητήσουμε και να φτιάξουμε επιτροπές που κρατάνε 10 χρόνια και που απόφαση δεν βγαίνει και δεν νομοθετείται τίποτα, δεν μου λέει τίποτα. Γιατί οι συζητήσεις γίνονται και δεν γίνονται και επί συσσόρης, έτσι. Όταν καθόμαστε ένα τραπέζι, είμαστε από εδώ εμείς και οι άλλοι από εκεί και συζητάμε όλοι για τις δικές μας ζωές. Εντάξει, και οι άλλοι απέναντι συζητάνε για τις δικές μας, συζητάνε για τις δικές τους ζωές. Δεν γίνεται επί συσσόρης αυτή η συζήτηση. Και εμάς μας καίει εχθές να έχει γίνει κάτι. Όχι να δούμε πότε και αν. Την επόμενη Τετάρτη θα κάνουμε συνάντηση του Υπουργείου Εργασίας, θα ξαναπάμε εκεί γιατί τα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας, πενταμελείς επιτροπές ελέγχους, να το δούμε και έτσι και αλλιώς, μεσοβέζικες κουβέντες. Άμα θέλεις να πεις αύριο το πρωί, κάνω γενικεύω τους ελέγχους. Τι συζήτηση χρειάζεται γι' αυτό? Θα κάνουμε κανένα μπαζάρι, το αν οι 5 μέρες να τους πούμε εμείς να γίνουν 6. Αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς θέλουμε κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να μπορούν να γίνονται έλεγχοι. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο, το τρελό, το ασύλληπτο που ακούσαμε. Απάντηση της κυβέρνησης. Ότι η σύμβαση δεν γίνεται υποχρεωτική, γιατί λέει ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν 8.000 εργαζόμενοι καταγεγραμμένοι. Πού είναι δεν ξέρουμε βέβαια αυτοί οι 8.000 εργαζόμενοι και άρα δεν πιάνει το 51%. Εμείς βέβαια λέμε και είναι απάντηση γιατί δεν έχουν ελεγχθεί καν να μας συναντήσουν τους τελευταίους μήνες για να συζητήσουμε. Γιατί εμείς δεν έχουμε τα στοιχεία. Γιατί ακόμα και 8.000, 7, 8 να είναι που λένε, εμείς λέμε το 51% υπάρχει. Και με τόσους. Που δεν γίνεται αυτό γιατί. Πού είναι αυτοί? Εδώ είμαστε συγκεκριμένοι. Είναι 700 στο Σκαραμαγκά, 600 στην Ελευσίνα, 300 στο Σπανόπουλο. Εδώ όλοι οι υπόλοιποι στη ζώνη, 2.000, 2.500, 150 στη Σύρο, πού είναι οι 8.000, 30 να πεις ότι είναι στο Βόλο, άντε και στη Θεσσαλονίκη σε τίποτα κανάλια γύρω γύρω να είναι και σε όλη την άλλη 100, 200, πού βγήκαν οι 8.000, δεν λαθούμε τώρα, αλλά όταν δεν θέλεις προσχήματα και εικονική πραγματικότητα πάνω να παρουσιάσεις, όσο θέλετε. Εμείς με τα στοιχεία και με τις συμβάσεις που έχουμε στα γύρω μας, λέμε ότι ακόμα και 8.000 ήταν το 50% υπάρχει. Α δούμε, είπαμε αυτή η συνάντηση. Να μας πούνε και αυτή τα στοιχεία, τους δώσουμε και εμείς τα δικά μας την Τετάρτη. Την Πέμπτη, συγγνώμη, την Πέμπτη 11 η ώρα. Ναι, Πέμπτη 11 η ώρα. 30 του μήνα. Δεν επαναπαυόμαστε. Δεν επαναπαυόμαστε, γιατί τέτοια λόγια που δεν ακούσαμε και τίποτα σημαντικό δηλαδή, αλλά τέτοια λόγια είναι στον αέρα. Πρέπει να δούμε και άμεσα και με άλλες κινήσεις να αυξήσουμε την πίεση, γιατί αλλιώς και με τις δικογραφίες που μας είπαν ότι ανοίγουν, ξέρουμε πώς είναι οι δικογραφίες. Το είπα και προηγουμένως, σε καλή εισαγγελέας, ένα χρόνο μετά, για ανακοίνωση συναγερμό 10 η ώρα το πρωί που ήταν για προβλήματα του μεσημεριού. Και φωνάζαμε, στέλναμε σε εισαγγελή, σε λιμεναρχία, παρεμβείτε, βάζουν τον κόσμο να δουλέψουν μες στον καύσωνα. Είναι κίνδυνο θάνατος. Και σε καλή εισαγγελέα, σε 1,5 χρόνο μετά, να σε ρωτήσει τι έγινε. Τι έγινε. Όσοι ήταν να πεθάνουν, πεθάνανε. Τι να μου πει τώρα. Άμα κάθε φορά που εγώ καταγγέλω ότι κάτι έκτακτο συμβαίνει και επικίνδυνο κτλ., εσύ με καλεί μετά από 1,5 χρόνο, για να καταθέσεις, για να βγάλει απόφαση μετά από 8 μήνες, να τη στείλει μετά από άλλον ένα χρόνο στο δικαστήριο, να δικαστεί το δικαστήριο μετά από άλλα 2 χρόνια και η απόφαση να βγει το 2035. Τι έγινε το 2019. Και ας τα πω και κούρευτο, δηλαδή με λίγα λόγια. Άρα, για μας, ξεκάθαρο, πρέπει να πληρώσουν για τις επιλογές τους. Είναι ξεκάθαρο ότι πίσω από αυτό κρύβεται το να είναι όσο πιο φθηνή η εργασία
και να παρακαλάς να έχεις δουλειά και μιλές πολλά και όπως έλεγε η άλλη το My Market να χαμογελάς κιόλας και να λες και ευχαριστώ που βρήκες ένα κομμάτι ψωμί και πολύ σου είναι που σου δώσαμε και να μας τα λένε αυτοί που δεν έχουν ελέγξει ποτέ στη ζωή τους που δεν ξέρουν τι θα πούμε ροκάματα. Εντάξει. Αν από μόνοι μας δεν ξυστούμε, δεν θα ξυστεί, δεν θα μας ξυστεί κανένα. Λοιπόν, αγώνας, συσπήρωση για τα συνδικάτα, κουβέντα να γίνει κατανοητό από τους εργαζόμενους, δεν είναι, συνάδελφοι, δεν είναι η πρώτη σκέψη όλων των εργαζομένων ή μάλλον από τις πλειοψηφίες των εργαζομένων ότι όλα αυτά γίνονται για να απονομάνε κάτι. Είναι μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων που δεν το καταλαβαίνουν και λένε, συμβιβάζονται, αυτή τη δουλειά διάλεξα, δεν κάνω δουλειά γραφείου, μες στη ζωή είναι αυτά. Και πρέπει να αλλάξει αυτό. Και να το πληρώσουν όλοι αυτοί που μας καταδικάζουν στη συνείδηση των συναδέλφων και όλων μας. Γιατί αλλιώς μαχητικός αγώνας, δυναμικός, με αποτελέσματα, δεν μπορεί να διαμορφωθεί όσο οι ίδιοι εργαζόμενοι πείθονται από τα παραμύθια της κυβέρνησης και των κομμάτων των εργοδοτών. Ότι αυτή είναι η ζωή και πρέπει να λέμε και ευχαριστώ. Μας κάνουν και χάρη. Και πρέπει να δούμε σαν σωματεία το επόμενο διάστημα πώς θα οργανώσουμε αυτή τη δουλειά. Και τις κουβέντες με τον κόσμο για να ανοίξουμε και να λύσουμε τέτοια ζητήματα στα μυαλά των συναδέλφων. Αυτά. Είμαστε σε ετοιμότητα. Θα πάμε και συνάντηση την άλλη εβδομάδα και να δούμε και τι άλλες πρωτοβουλίες θα πάρουμε σε συνεδριάσεις που θα κάνουν τα διοικητικά συμβούλια.